θυμάσαι, κυρά, όταν ζούσε ο πατέρας σου, ένα βενετσιάνο συνοπτικό και γραμματισμένο, που είχε έρθει εδώ παρέα με το μαρκίσιο του Μουφέατου? Ναι, το θυμάμαι. Δεν είναι ηθοποιοί, αλλά νέοι και νέες που σπουδάζουν στο ΤΕΙ της Αθήνας και παράλληλα συμμετέχουν στη θεατρική ομάδα του Ιδρύματος. Σπουδάζουν μάρκετινγκ, ηλεκτρονική ή τοπογράφη, αλλά βρίσκουν χρόνο και για τις παραστάσεις. Φέτος έπαιξαν τον έμπορο της Βενετίας. Κάνω την Πόρσια. Είμαι μια πλούσια κληρονόμος. Θα ήθελες στη ζωή πραγματική να είσαι μια πλούσια κληρονόμος? Πλούσια κληρονόμος, όχι, δεν θα ήθελα να είμαι. Θέλω να έχω τα απαραίτητα χρήματα για να ζω καλά. Σπουδάζω στο τμήμα ηλεκτρονικής, στο ΤΕΙ. Από μικρός ασχολούμουν και με την τέχνη παράλληλα και με πιο πρακτικά θέματα. Σε ποιο τομέα πιστεύεις ότι θα υπάρξει ευημερία στο μέλλον στην Ελλάδα? Πιο λογικό μου φαίνεται στον τομέα της τέχνης, γιατί η Ελλάδα συνηθίζει να παράγει πολιτισμό. Τέσσερις άνθρωποι της φέρνουν να πατούν μυστήρες, κάνοντας τον πελμό του ακρογιάλι της κοκκίδας που καταφάνουν κύριτος οι άσουλες για να τις ζητήσουν. Σπουδάζω τοπογραφία. Κλείνεις προς το θέατρο? Ναι. Ναι. Τι γίνεται όμως με δουλειά? Στο θέατρο? Τώρα δύσκολα. Δύσκολα πολύ. Θα πάρεις το πτυχίο πάντως, έτσι? Θα το πάρω, αλλά και το πτυχίο να πάρω πάλι δύσκολα. Ο έμπορος της Βενετίας είναι μια κωμωδία. Είναι πολύ επίκαιρο. Έχει να κάνει με την απληστία των ανθρώπων για το χρήμα. Είναι η ένατη χρονιά που η θεατρική ομάδα του ΤΕΙ συνεχίζει να υπάρχει και